Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς εννοούμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρόεδρος της θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Πώς πήραμε την ιδέα? Χθες μια φίλη μας η Εύη ανέβασε μια δημοσίευση στο προφίλ της ότι περίμενε μια παραγγελία από ένα μαγαζί, παρήγγειλε να φάει, ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε και ήρθε και ακριβώς ό,τι είχε ζητήσει. Πήρε τηλέφωνο λοιπόν στο μαγαζί και λέει: «Γεια σας, είμαι η κυρία», είχε τάδε κοπέλα που παρήγγειλε κάτι, και η κοπέλα που ήταν την άλλη πλευρά της γραμμής απάντησε με ένα ύφος έτσι που φάνηκε ότι ήταν λίγο αγριεμένο, ότι αγρίεψε λίγο, γιατί νόμιζε ότι θα πάρει για να κάνει παράπονο. Και λέει, πήρα να... και λέει, ναι, τι έγινε, έτσι αγριεμένα, και αυτή απάντησε, τίποτα, πήρα να πω ότι ήρθαν όλα πολύ καλά και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως λέει, αλλάκωσε η φωνή και άρχισε να είναι έτσι πιο ευγενική, ευχαριστή κτλ. Και ανέφερε και τον Στέφανο Ξενάκη, ο οποίος λέει ότι μια καλή μέρα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Εσύ που κοιτάς αυτό το βίντεο σήμερα, σου λέμε ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Με ένα χαμόγελο, με μια καλή μέρα, με ένα καλό λόγο στον άνθρωπο που θα συναντήσεις και θα συναναστραφείς εκείνη τη μέρα μαζί του. Οι περισσότεροι είμαστε διατεθειμένοι, έτοιμοι, 100% πανέτοιμοι. Και για να εκφράσουμε το αρνητικό, να πούμε το παράπονό μας, να πούμε τη διόρθωσή μας, να κατακρίνουμε κάποιον. Όταν μας γίνεται όμως κάτι το οποίο είναι σωστό, κάτι το οποίο είναι παραπάνω από το σωστό μερικές φορές, τότε θεωρούμε εντάξει και τι έγινε, τη δουλειά του έκανε, σιγά μην πούμε και μπράβο και σιγά μην το αναγνωρίσουμε κιόλας. Εκεί είναι όμως που χάνεται το παιχνίδι. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο ο καθένας, αν αρχίσουμε και αναδεικνύουμε το καλό, αν αρχίζουμε και λέμε ευχαριστώ, αν αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια του άλλου, ακόμη και αν είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς του. Καθημερινά δέχεται αρνητικά, ας δέχεται θετικά. Να δείτε μετά πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Και αν εσύ αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, να σου πω ότι σίγουρα αλλάζεις τον κόσμο του ανθρώπου που θα του πεις μια καλημέρα και θα του χαμογελάσεις. Αλλάζεις τη δική του ημέρα, αλλάζεις το δικό του κόσμο. Και αν αυτό το κάνουμε ο καθένας τον άλλον κάθε μέρα, κάποια στιγμή αυτό το ντόμινο δεν θα φτάσει να πιάσει όλο τον κόσμο. Γιατί όπως έλεγε και ο Νικόλας ο Σμυρνάκης, αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε τον έναν που θα αλλάξει την μία, που θα αλλάξει τον έναν, αλλά μην ξεχάσεις να ξεκινήσεις από σένα. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τον κόσμο και πώς θα το κάνουμε αυτό? Αλλάζοντας καθημερινά ο καθένας από εμάς τη διάθεση προς το θετικό του ανθρώπου που θα συναστραφούμε. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε χαμόγελα, πάμε να γεμίσουμε φως στις ζωές μας, ο καθένας δίνοντας κουράγιο στον άλλον, αναγνώριση στον άλλον και θα επιστρέψει πίσω πολλαπλάσιο σε εμάς. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήμασταν και σήμερα μαζί, Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Το γεγονός ότι παρακολουθείς αυτό το βίντεο μέχρι αυτό το σημείο σημαίνει ότι επιθυμείς να κάνεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου. Κάτι προσδοκάς, κάτι ονειρεύεσαι. Αν θέλεις λοιπόν να δουλέψεις μαζί μου, προκειμένου να σε βοηθήσω να εφαρμόσεις νέα εργαλεία στη ζωή σου για να κάνεις βελτιώσεις, τότε είμαι πάντα δίπλα σου και μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, αλλά κυρίως να κάνετε τους άλλους να χαμογελάσουν, θα επιστρέψει πίσω πολλαπλάσιο σε εσάς. Πάμε λοιπόν για την τελευταία καλημέρα. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.